Είμαστε όμως, όπως καταλαβαίνετε, σε μια πιεστική κατάσταση που πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα γρήγορα και ακόμα και αν είναι εφικτό αυτό που λέτε τώρα να αλλάξει εντελώς, αναρωτιέμαι αν ο κόσμος είναι έτοιμος να ξεφύγει και σε τι βαθμό από το δικοματισμό, από την εξάρτηση, από το γιατί να πιστέψω τον τζίμερο και να μην πιστέψω τον βουλευτή που εμένα θα με βολέψει. Από αυτή την κατάσταση. Προσέξτε, και αυτό που θα απαντήσω είναι ένα δείγμα του τι σχέση θέλουμε να έχουμε με τον πολίτη, με τον εκπαιδευμένο, με τον υπεύθυνο πολίτη. Να μην ψηφίσει κανέναν τζίμερο. Και όχι τζίμερο, δημιουργία ξανά, ας πούμε. Αλλά πρέπει να ψάξει. Κάποιος ρωτούσε για μια εκδήλωση που κάναμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να χάσω 3 ώρες να έρθω να σας ακούσω? Και του απάντησα ότι 3 ώρες είναι πάρα πολύ λίγες. Θα πρέπει να χάσεις 3 ώρες να ακούσεις εμάς. Άλλες 3 να ακούσεις κάποιους άλλους. Άλλες 3 κάποιους άλλους. Πολλές ώρες να ψάξεις, να βρεις, να προβληματιστείς. Για να ξαναγίνεις υπεύθυνος πολίτης. Διότι αυτή η αποχή, η οποία βεβαίως ήταν δικαιολογημένη με την έννοια ότι ό,τι και να έκανες, πάλι οι ίδιοι μπαίναν και με τον ίδιο τρόπο διαχειρίζονταν τα δημόσια πράγματα. Αυτή όμως είναι που μας οδήγησε μέχρι εδώ. Δηλαδή, αν σωθεί η Ελλάδα, θα σωθεί από όλους μας. Από τις ψήφους όλων μας, από τη δραστηριότητα όλων μας. Και εμείς πιστεύουμε ότι οι παραγωγικοί Έλληνες, οι ηθικοί Έλληνες, και ας μην, ας πούμε, κάποιος βιαστεί αυτόν τον όρο λίγο να τον έτσι σχολιάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, περίεργα, διότι η ηθική είναι ένα σύστημα μακροπρόθεσμης επιβίωσης μιας κοινωνίας. Οι Έλληνες λοιπόν, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν όλοι μαζί, ενδεχομένως χάνοντας ο καθένας κάποιο προνόμιο που είχε στη συντεχνία του, είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που θέλουν να κλέψουν και το τελευταίο ευρώ που υπάρχει στα δημόσια ταμεία. Αυτούς τους Έλληνες ζητάμε, με αυτούς συστρατευόμαστε. Τόσα χρόνια δηλαδή αυτοί ήταν αρκετοί Έλληνες. Και το ξέρετε και τους έχετε συναντήσει, έχετε μιλήσει μαζί τους. Ήταν αυτοί οι οποίοι δεν σπάζαν, δεν φωνάζαν. Πάντα δηλαδή οι κραυγές και τα σπασίματα είχαν μεγαλύτερο μερίδιο φωνής από τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια. Αυτοί οι Έλληνες τώρα πρέπει να αργωνεθούν. Δεν έχουν άλλη ευκαιρία. Χρειάζεται να υπάρχει και ένας ηγέτης ή κάποιοι ηγέτες, κάποια καινούργια πρόσωπα πολιτικά που θα προσφέρουν, θα δούμε ένα όραμα, κάτι, ή πρέπει να είναι μια συλλογική προσπάθεια χωρίς να ξεχωρίζει κάποιος? Κοιτάξτε, πάντα χρειάζεται ένας ηγέτης. Αλλά χρειάζεται κυρίως ηγετικό όραμα. Δηλαδή, ποια Ελλάδα θέλουμε? Σε ποια Ελλάδα θέλουμε να πάμε? Ποιες αξίες έχουμε? Ποιες αξίες πρέπει να ξαναθυμηθούμε, τις αξίες της φυλής που μας βοήθησαν να επιβιώσουμε και να μεγαλουργήσουμε τόσες χιλιάδες χρόνια? Χρειάζεται μια κοινή οπτική, η οποία να μην είναι η οπτική του εύκολου πλουτισμού και του lifestyle, αλλά η οπτική της δημιουργίας μέσα από την προσπάθεια. Αυτό μπορεί να το εκφράσει ένας ηγέτης. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Το θέμα είναι ότι ηγέτης θα είναι αυτό το όραμα. Και από πίσω θα είναι όλοι οι άνθρωποι, ή μαζί με αυτό το όραμα, θα είναι όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν σε μια διαφορετική Ελλάδα. Που πρέπει να παλέψουμε για να τη φτιάξουμε. Δεν θα δημιουργηθεί η καινούργια Ελλάδα ξανά με δανεικά. Αν έκανε κόμμα ο Λουκάς Παπαδήμος που θέλει το 47% που είδαμε στην αρχή, θα πηγαίνατε σε αυτό το κόμμα με την ομάδα σας όλοι? Να μην υπάρχει κανείς όμως από τα υπάρχοντα κόμματα? Πολύ πιθανό. Ναι. Πολύ πιθανό, ναι. Ναι. Δηλαδή, αν γινόταν, ηγέτης ο Παπαδήμος, αν γινόταν ένα κόμμα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να είμαι ηγέτης. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά θέλω να με αφήσουν να κάνω τη δουλειά μου. Και επειδή έχω συνηθίσει να βγάζω το φίδι από την τρύπα, δηλαδή στις δουλειές που έκανα, ήμουν ο project leader πάντα. Ξέρω δηλαδή πώς κουμαντάρεται κάτι, αλλά δεν είναι αυτό που επιδιώκω. Δηλαδή, θα ήθελα, αν μπορώ, να καθαρίσω το χώρο, ας πούμε, να πάρω τη σκούπα, να τον σκουπίσω και να πάρω το σφουγγαρίστη να τον κάνω λαμπίκο και να τον αφήσω να λειτουργεί καθαρό. Βεβαίως θα πηγαίναμε σε ένα κόμμα που θα έχει τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες και τους ίδιους στόχους. Δεν έχουμε σκοπό δηλαδή να κάνουμε μια, ας πούμε, έτσι, ατομική κίνηση για τα προσωπικά μας, πιστεύω, ή για τα προσωπικά μας συμπλέγματα. Δεν το έχουμε αυτό. Είμαστε άνθρωποι χορτάτοι. Και από επιτυχία και οικονομικά και από αναγνώριση και από όλα. Θέλουμε να ξεβρωμήσει ο τόπος. Παπαδήμος είναι αυτός ο οποίος θα πιάσει τη σκούπα. Παπαδήμος. Χατζηγιώργος. Αλλά να ξεβρωμήσει ο τόπος. Να δούμε το χορηγό πριν βάμε στον επίλογο της εκπομπής.